Καμπάνια ξεκινάει ΚΝΕ με στόχο να προσεγγίσει την εργαζόμενη νεολαία. Η ΚΝΕ, στο πλαίσιο της καμπάνιας αυτής, θα καλέσει τους νέους να εγγραφούν στα σωματεία και να παλέψουν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Εν όψη της καμπάνιας ΚΝΕ για την οργάνωση της εργαζόμενης νεολαίας στα σωματεία, λέμε ότι για μας δεν είναι κάτι καινούριο να ασχολείται η ΚΝΕ με τη δουλειά στην εργαζόμενη νεολαία. Υπάρχει πείρα έντονης παρέμβασης σε χώρους δουλειάς και σε χώρους μαθητείας. Με βάση τις αποφάσεις της πανελλαδικής διάσκεψης του ΚΚΕ και του 10ου συνεδρίου της ΚΝΕ, θέλουμε η εργατική τάξη, άρα και η εργαζόμενη νεολαία, να ετοιμαστεί πιο αποφασιστικά τη σύγκρουση με τα μονοπόλια και την ανατροπή της εξουσίας. Σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, απευθυνόμαστε στους νέους και στις νέες της ανεργίας υποαπασχόλησης, ευέλικτης εργασίας, της διαβίου μάθησης, περιπλάνησης με μαθητεία, που δυσκολεύονται να κάνουν οικογένεια, τους καλούμε να οργανώσουν την πάλη τους και να περάσουν στην αντεπίθεση διεκδικώντας μια άλλη εξουσία. Μας ενδιαφέρει μέσα από αυτή την καμπάνια οι νέοι και οι νέες εργαζόμενοι, η αυριανή βράδια της εργατικής τάξης, να οργανωθούν, να συσπηρεθούν γύρω από το κόμμα τους στο ΚΚΕ, γύρω από την νεολαία τους στην ΚΝΕ. Μας ενδιαφέρει να μπουν στα σωματείου τους, όχι για μια πλέον καταγραφή σε μητρώα, αλλά ως δυνάμεις που θα μπουν μπροστά για να ζωντανέψουν τα σωματεία, ειδικά εκεί που πλειοψηφούν οι ταξικές δυνάμεις που θα μπουν μπροστά να φτιάξουν τις σωματιακές επιτροπές σε μεγάλους χώρους δουλειάς, που θα φτιάξουν επιτροπές του ΠΑΜΕ να δώσουν τη μάχη κόντρα στον εργοδοτικό συνδικαλισμό, που θα πρωτοστατήσουν για να φτιαχτεί σωματείο εκεί που δεν υπάρχει. Πέρα από τις κεντρικές πρωτοβουλίες που θα έχουμε, όπως αφήσα ανακοίνωση και εκδηλώσεις σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, θα οργανωθούν συσκέψεις της ΚΝΕ γύρω από την πρόταση διεξόδους του κόμματος προβολή του σοσιαλισμού και των κατακτήσεών του. Προβολή της αντίληψής μας για τον σοσιαλισμό, βιβλιοπαρουσιάσεις, περιοδίες σε χώρους δουλειάς. Γενικά θα υπάρχουν πολύμορφες πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φυσικά όλη αυτή η δραστηριότητα δεν είναι ξεκομμένη από την ταξική πάλη που θα αναπτύσσεται. Βρισκόμαστε μέσα στον κυκλώνα της κρίσης. Η ζωή της νέας βάρδιας εργατικής τάξης διαμορφώνεται δυσίωνη. Θα μπούμε μπροστά σε αγώνες, στην πάλη για τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, στις απεργιακές κινητοποιήσεις που σίγουρα θα έχουμε και φυσικά στον καλύτερο βαθμό οργάνωση της νέας βάρδιας εργατικής τάξης. Από εκεί και πέρα, πρωτοβουλίες αντίστοιχες θα πάρουμε και μέσα στους χώρους μαθητείας, όπως είναι ο ΑΕΔ, τα ΙΕΚ, όπου η νέα βάρδια της εργατικής τάξης παλεύει να πάρει ένα χαρτί που δεν ξέρει τι αντίκρισμα θα έχει. Είναι παιδιά από πιο βασανισμένες οικογένειες, από εργατικές λαϊκές οικογένειες. Έχουμε κιόλας πείρα από παρεμβάσεις μας και το προηγούμενο διάστημα. Όπως είναι γνωστό, λίγοι είναι οι εργαζόμενοι, κυρίως οι νέοι, οι οποίοι είναι οργανωμένοι στα σωματεία τους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πάνω σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Στόχος μας δεν είναι μόνο η οργάνωση αριθμού νέων στα σωματεία τους, αλλά να οργανωθούν, να συμμετάσχουν ενεργά, να οργανώνουν την πάλη τους και να οργανώνουν τον περίγυρό τους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει η νεολαία ότι σε αυτές τις συνθήκες υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να οργανώσουμε πυρήνες αντίστασης, εστίες πάλης μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που ζει και εργάζεται η νεολαία. Δυσκολίες πάνω σε αυτές τις προσπάθειες υπάρχουν πολλές. Πρώτα απ' όλα γιατί πολλοί κόσμος έχει αποστροφή απέναντι στις ηγεσίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, όμως και το να μένει σπίτι του πρέπει να αντιληφθούμε ότι και αυτό είναι λάθος. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και ο οπορτουνισμός και άλλες δυνάμεις που δρούνε, όπως είναι ο Αντασία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που όλο είναι με την ΓΕΣΕ και συμμετέχουν στις οργανώσεις τους, ενώ τώρα προσπαθούν να βγουν χώρια και λένε ούτε με τη ΓΕΣΕ ούτε με το ΠΑΜΕ. Στην ουσία είναι μια δράση ενάντια στο ΠΑΜΕ και στη συσπήρωση και στην πάλη του λαού. Ρόλο επίσης πολύ σημαντικό παίζει και η κυβέρνηση, που μέσα από διάφορες δράσεις και μορφές προσπαθεί να διώξει τον κόσμο από την οργανωμένη πάλη, όπως είδαμε πριν από λίγο καιρό τις προβοκάτιες με τη Μαρφίν. Οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους. Γενικά υπάρχει μια συνολική προσπάθεια και σπρώχνουν τον κόσμο στην απάθεια και στην αποχή. Δηλαδή στην απάθεια και στην αποχή από την ταξική πάλη. Είναι εμπόδιο ότι σήμερα η νεολαία δεν πιστεύει ότι υπάρχει άλλος δρόμος διεξόδου, ότι μπορούμε να ζούμε έξω από την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ότι είναι εμπόδιο ότι δεν έχει πίστη στην προοπτική του σοσιαλισμού. Εμείς μέσα από αυτή την καμπάνια θέλουμε να πετύχουμε το εξής. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι μονόδρομος
και η καπιταλιστική κρίση δείχνει ότι το σύστημα έχει σαπίσει. Θέλουμε να πούμε στους νέους εργαζόμενους να μην πιστεύουν στα διάφορα ψέματα που αναπαράγουν διάφοροι για το χαρακτήρα της κρίσης. Καλούμε τους νέους εργαζόμενους να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους, να δουν ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν δυνατότητες να έχουν ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης. Έχουμε πολυπαραγωγικές πηγές. Έχουμε σε κάποιους κλάδους στρατηγικής σημασίας συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Έχουμε έμπειρο και πολύ άριθμο εργατικό δυναμικό, τεχνικό δυναμικό, επιστημονικό δυναμικό και μπορεί η εργατική τάξη να στεριώσει τη δική της εξουσία. Στην καμπάνια της ΚΝΕ, η προβολή της πολιτικής πρότασης του κόμματος, η προβολή του σοσιαλισμού θα έχει πολύ βασικό ρόλο.